Το οποίο μεταδοθεί αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου στους δικαιούχους, στους οποίους θα περιλαμβάνονται και όσοι έχουν καταναλωτικά δάνεια με υποθήκη πρώτη κατοικία. Το επίδομα ενοικίου θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, και θα το εισπράττουν κάθε μήνα περίπου 300.000 νοικοκυριά που πληρώνουν ενοίκιο ή δόση στεγαστικού δανείου. Αυτό σημαίνει πως το επίδομα στέγης σε αιτήσια βάση θα κυμαίνεται από 840 ευρώ έως 2.520 ευρώ. Ειδικότερα, το ύψος του επιδόματος ενοικίου διαμορφώνεται ως εξής: μονοπρόσωπο νοικοκυριό 70 ευρώ, νοικοκυριό αποτελούμενο από 2 ενήλικα μέλη 105 ευρώ, νοικοκυριό αποτελούμενο από 3 μέλη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 140 ευρώ, νοικοκυριό αποτελούμενο από 4 μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα μέλη 175 ευρώ, νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με 3 ανήλικα μέλη και πάνω 210 ευρώ. Όσο για τα περιουσιακά όρια για μονομελές νοικοκυριό, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και θα προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι το επίδομα που είναι αφορολόγητο θα καταβάλλεται κάθε μήνα. Ειδικά όμως για την πρώτη κατοικία του 2019 θα καταβληθούν όλα τα μηνιαία επιδόματα που αναλογούν από την 1η Ιανουαρίου.